Έλα. Είναι ένα φιόρδο, αυτό ακριβώς είναι, φαίνεται σαν λιμνοθάλασσα, σαν λίμνη μάλλον, γιατί δεν μπορεί να δεις το πέλαγος έξω, κάνει κάποια καμπή το νερό, ναι, και μπαίνει προς τα μέσα, κάνει το λιμανάκι και είναι αθέατο από το περαστικό πιού που περνάει έξω από το πέλαγος. Και γι' αυτό και χρησιμοποιήθηκε σαν καταφύγιο, σαν κλειψώνα, σαν ξέρω εγώ και στην επανάσταση του 21 και από πολλούς πειρατές και κρυβόντουσαν εκεί και δεν τους έβρισκαν τα διερχόμενα πλοία. Νομίζοντας από μακριά ότι είναι μια συνεχόμενη ξηρά. Λοιπόν, είχε κατοικηθεί από το 1300 π.Χ. Και υπήρχε οικισμός εκεί με το όνομα Ζάραξ. Δεν λεγόταν Γέρακας από την αρχή. Λοιπόν, αλλά μετά τους σεισμούς του 375 που είπαμε και για την γύρω περιοχή εδώ και για τη Μονεμβασά και για τα Κύθυρα, έγιναν πολλές ανακατατάξεις μετά το σεισμό αυτό. Γκρεμιστήκαν όλα αυτά εδώ, οπότε εγκαταλείφθηκε και χρησιμοποιήθηκε πάλι εδώ η περιοχή κατά το 800 μετά Χριστόν. Υπάρχει και ένα νησάκι, όπως είπες, ένα άλλο νησάκι. Ναι, υπάρχει και ένα νησάκι, όπως το βλέπετε, είναι ένα αξιοθέατο, δηλαδή, όποιος μπορεί να βγάλει και κανένα φωτογραφία από ψηλά. Λοιπόν, ονομαζόταν τότε και Πόρτο Καδένα. Το λέγανε έτσι γιατί βάζανε μια αλυσίδα από τη μια άκρη στην άλλη στον αφιένα εκεί του λιμανιού και δεν μπορούσε να περάσει άλλο καράβι μέσα για προστασία. Και γι' αυτό το λέγανε Πόρτο Καδένα. Έπρεπε να τη λύσουν αυτή την αλυσίδα και μετά να περάσει κάποιος. Χρησιμοποιήθηκε, όπως είπαμε, για ορμητήριο και για την πολιορκία της Μονεβασάς γύρω στο 1200. Τώρα βέβαια είναι ένα ήσυχο ψαροχώρι με ταβέρνες για καφέ, για ούζο για τον κύριο Αρβανίτη. Έχει... Μπορεί να έρθουν και παπάκια δίπλα σας. Είναι όλα ήρεμα και ήσυχα εδώ. Απαγορεύεται να κυνηγήσουν. Είναι προστατευόμενη περιοχή Natura.